Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να παρέχει με έκπτωση ηλεκτρικό ρεύμα τις ημέρες με εθαλομίχλη, προκειμένου να μην γίνεται χρήση τζακιών, ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΔΕ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά τις ημέρες αυτές να περιοριστεί η λειτουργία άλλων ηλεκτροβόρων ηλεκτρικών συσκευών, όπως ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, η κουζίνα, το πλυντήριο, για να αποφευθεί το ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος. Συγκεκριμένο, ΔΔΕ τονίζει. Σε συνέχεια της κοινής υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, φαινόμενο εθαλομίχλης, με πρωταρχικό στόχο την ομαλή ηλεκτροδότηση των οικιακών καταναλωτών, συνιστά κατά την χρονική περίοδο που γίνεται χρήση ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων να περιοριστεί η ταυτόχρονη χρήση ηλεκτροβόρων οικιακών συσκευών, όπως ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, πιάτων και ηλεκτρικό σίδερο, στην απολύτως αναγκαία για την αποφυγή προβλημάτων διακοπών ηλεκτροδότησης που ενδεχομένως να προκύψουν στις εσωτερικές οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αλλά και στο δίκτυο της περιοχής τους. Ναι, ο διαχειριστής του δικτύου, ο ΔΔΕ, πράγματι έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν έχει πολύ ψύχος και ο κόσμος στρέφεται στην ηλεκτρική θέρμανση, είτε με ηλεκτρικά καλωριφέρ, με ηλεκτρικά πάνελ ή με άλλες ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές θερμάσεως, τότε καλό είναι να μην θέτει σε λειτουργία άλλες ηλεκτρικές συσκευές ενεργοβόρες που είναι άσχετες με τη θέρμαση, όπως είναι το μαγείρεμα, η ηλεκτρική κουζίνα, όπως είναι το πλυντήριο, όπως είναι το σεσουάρ, ακόμα είναι αρκετά ενεργοβόρο. Το σίδερο, το ηλεκτρικό σίδερο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα, τόσο σε μια γειτονιά όσο σε ένα σπίτι, αν ξεκινήσουμε από το σπίτι, από τη γειτονιά, από την ευρύτερη γειτονιά, από την πόλη, από τον νομό, είναι πεπερασμένα. Δεν έχουν άπειρες αντοχές. Και σε κανένα δίκτυο, ακόμα και στα πιο εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα των πιο προηγμένων χωρών της Ευρώπης, δεν έχουν άπειρες δυνατότητες, έχουν πεπερασμένες δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν όλοι και ο καθένας ξεχωριστά να κοιτάει να μην έχει το ταυτοχρονισμό των φορτίων. Είναι μια έννοια λίγο δύσκολη. Με πιο απλή γλώσσα, να μην χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Γιατί όπως είπα, οι αντοχές στο δικτύο είναι πεπερασμένες. Ωστόσο, εμείς στην Καβάλα, μέχρι τώρα που είναι 10 Ιανουαρίου, στα μέσα ακριβώς του χειμώνα, είχαμε ζητήματα με το δίκτυο εδώ, το τοπικό, γιατί πέρσι αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα με τη θέρμανση, ειδικότερα και τις συσκευές και όλα αυτά. Φέτος είχαμε τέτοια φαινόμενα. Θα έλεγα ότι το πρώτο σκληρό τεστ, την πρώτη σκληρή δοκιμασία, το ηλεκτρικό δίκτυο την πέρασε πέρσι. Τέτοια εποχή, στις αρχές του χειμώνα, όταν για πρώτη φορά ο κόσμος λόγω του ακριβού πετρελαίου στράφηκε στις ηλεκτρικές συσκευές. Τότε αντιμετωπίστηκαν σε αρκετές γειτονιές της πόλης προβλήματα. Έκτοτε το ηλεκτρικό δίκτυο προσαρμόστηκε σε αυτές τις απαιτήσεις και δεν ανέκυψαν φέτος καθόλου προβλήματα φορτίων. Πιστεύω όμως ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτό, αν μιλήσουμε για μια 10% ή 20% ή 30% αύξηση στην κατανάλωση, τότε σίγουρα θα προκύψουν προβλήματα και νέες προσαρμογές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Νομίζω όμως ότι εμφανίζεται μια στασιμότητα και ότι ο χειμώνας θα πάει όπως πάει.